Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία Δευτέρας Γυμνασίου. Βρισκόμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για την εξάπλωση των Τούρκων και τις τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι τρεις και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Πώς εξελίχθηκε η κατάσταση στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας μετά την ανάκτηση της πόλης από τον Μιχαήλ 8ο? Η ανασύσταση του Βυζαντινού κράτους ήρθε από τον Μιχαήλ 8ο τον Παλαιολόγο. Παρά την ευφυή διπλωματία του αυτοκράτορα όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Εμφύλοι πόλεμοι ξέσπασαν και αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την οικονομική και στρατιωτική κατάρρευση του κράτους. Το νόμισμα υποτιμήθηκε και αυτό σε συνδυασμό με τη βαριά φορολογία και την εξαθλίωση των κατοίκων έφερνε συχνά αναταραχές. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη και την Αδριανούπολη, ο λαός και η μεσαία τάξη εξεγέρθηκαν εναντίον των Ευγενών. Τέλος, κάτι ακόμη πολύ αρνητικό είναι ότι μειώθηκε η δύναμη του στρατού για του στόλου και τη φύλαξη την είχαν αναλάβει πλέον ξένοι μισθοφόροι. Ερώτηση νούμερο 2. Τι ήταν οι Οθωμανοί και τι γνωρίζετε για τις κατακτήσεις τους? Οι Οθωμανοί ήταν μια τουρκική φυλή διαφορετική από τους Σελτζούκους τους οποίους μελετούσαμε στα προηγούμενα μαθήματά μας. Πρόκειται για Ασιάτες νομάδες οι οποίοι μετανάστευσαν σε μια περιοχή κοντά στην Προύσα. Οι Οθωμανοί αρχικά οργανώθηκαν από τον Σουλτάνο Οθμάν ή Οσμάν, στον οποίο και οφείλουν το όνομά τους. Αξιοποίησαν τον Ισλαμικό θεσμό των Γαζίδων, οι οποίοι ήταν φανατικοί μαχητές του Ισλάμ, και εκμεταλλευόμενοι το ότι δεν υπήρχαν πλέον οι Βυζαντινοί ακρίτες, κατέκτησαν όλη τη Μικρά Ασία. Για να ενισχύσουν μάλιστα το στρατό τους, στρατολόγησαν και παιδιά χριστιανών, το γνωστό μας παιδομάζωμα, και έτσι έφτιαξαν το τάγμα των Γενίτσαρων. Στα μέσα του 14ου αιώνα πέρασαν και στην Ευρώπη και κατέκτησαν την οχυρή πόλη Καλλίπολη. Οι λαοί των Βαλκανίων δεν ήταν ενωμένοι και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποταχθούν στους Οθωμανούς. Στη μάχη του Κωσυφοπεδίου μάλιστα το 1389 οι Οθωμανοί νίκησαν τους Σέρβους και κατάφεραν να τους υποτάξουν. Ερώτηση νούμερο 3. Πώς προσπάθησαν οι Βυζαντινοί να προστατευτούν από την επεκτατική πολιτική των Οθωμανών? Ενώ οι Οθωμανοί ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν και το Βυζάντιο, απειλήθηκαν από τους Μογγόλους στα Ανατολικά. Στη μάχη της Άγκυρας το 1402 οι Μογγόλοι νικούν το στρατό του Σουλτάνου Βαγιαζίδ και έτσι αναγκάζουν τους Οθωμανούς προσωρινά να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για κατάκτηση του Βυζαντίου. Τον τελευταίο αιώνα πριν την κατάκτηση της πόλης, οι Βυζαντινοί, βλέποντας το κίνδυνο, κάνουν κινήσεις και ζητούν βοήθεια από τη Δύση. Ο Ιωάννης ο Πέμπτος, ο Μανουήλ ο Δεύτερος και ο Ιωάννης ο Όγδος ταξίδεψαν οι ίδιοι μάλιστα στη Δύση για να ζητήσουν βοήθεια. Ο Ιωάννης ο Όγδος μάλιστα ήταν αυτός που στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας ανανέωσε την Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ανανέωσε την υποταγή της Ορθόδοξης στη Ρωμαϊκή Εκκλησία, κάτι που πρώτος είχε αποδεχτεί ο Μιχαήλ ο Όγδος στη Σύνοδο της Λιών. Αυτό βέβαια δεν έγινε αποδεκτό από τον λαό και έτσι το Βυζάντιο έμεινε μόνο και απροστάτευτο απέναντι στα επεκτατικά σχέδια των Οθωμανών. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεό μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο.